Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά στη Θεόνη, στον Θεονά, στο Θεόπεμπτο, στη Θεοπέμπτη και στην Κυρκή που γιορτάζουν σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο δελτίο της Παρασκευής 5ης Ιανουαρίου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά ομογενειακού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Ο Ιστορικός Σύλλογος Καστοριέων Ομόνια θα προσφέρει 50 επιπλέον χιλιάδες δολάρια στην Ιερά Μητρόπολη της Καστοριάς για την συνέχιση του προγράμματος των συστητίων. Πρόκειται για μια επιπλέον αξιοσημείωτη πρωτοβουλία του Συλλόγου που αναμφίβολα θα συμβάλλει στην ανακούφιση των αξιοπαθούντων στην ιδιαίτερη τους πατρίδα. Ο Σύλλογος Καστοριέων κατέχει εξέχουσα θέση στο μακρύ κατάλογο των ομογενειακών φορέων που συνέδραμαν τα μέγιστα για την ανακούφιση των πληγέντων από τα καθεστώτα των μνημονίων και μέχρι στιγμής μόνο για τα συστήτια έχουν προσφέρει πάνω από 350.000 δολάρια. Στην παραδοχή ότι η Αμερικανική κυβέρνηση έπρεπε να εργαστεί προκειμένου να δώσει λύσεις στις ανησυχίες που είχε εκφράσει το Κογκρέσο σχετικά με την πώληση των μαχητικών F-16 στην Τουρκία, προχώρησε ο εκπρόσωπος του State Department, Matthew Miller. Υπενθυμίζετε ότι εκτός από την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί νομοθέτες είχαν ζητήσει από την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η Άγκυρα δεν θα χρησιμοποιήσει τα μαχητικά F-16 για την παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Είχαμε εμπόδια στο Κογκρέσο λόγω των ενεργειών που είχε κάνει η Τουρκία και που έπρεπε να τα ξεπεράσουμε και να τα επεξεργαστούμε. Θύσαμε να τα αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν πιο επιμελώς, σημείωσε ο κύριος Μίλλερ. Η παραλλαγή JN1 COVID είχε ταχεία εξάπλωση μέσα στο Δεκέμβριο του 2023 και πλέον έχει γίνει το πιο κοινό στέλεχος του ιού που εξαπλώνεται στις ΗΠΑ σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, τον ΗΠΑ, αυξάνοντας τον αριθμό των νέων κρουσμάτων και σε μικρότερο βαθμό των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Τα κρούσματα JN.1 αυξάνονται επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Κίνα και την Ινδία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως και στη Γενέτειρα. Η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, η βιολόγος Παναγιώτα Ζαχαράκη και ο γιατρός Γιάννης Ντάνασης συνοψίζουν τα νεότερα δεδομένα. Οι διεθνείς υγειονομικές αρχές επισημαίνουν πως δεν είναι ακόμα σίγουρο αν οι λοιμώξεις από τη JN.1 προκαλούν διαφορετικά συμπτώματα από άλλες παραλλαγές με το CDC. Να σημειώνει ότι οι τύποι συμπτωμάτων και το πόσο σοβαρά είναι συνήθως εξαρτώνται περισσότερο από την ανοσία και τη γενική υγεία ενός ατόμου παρά από ποια παραλλαγή προκαλεί τη μόλυνση. Το έθιμο της Καμίλας και του γάμου της Μανιός αναβιώνει κάθε χρόνο στις 5, 6 και 7 Ιανουαρίου στη Γαλάτισσα. Το έθιμο έχει τις ρίζες στα χρόνια της τουρκοκρατίας και βασίζεται στο γεγονός της αρπαγής της όμορφης Γαλατσάνας Μανιός από τον αγά του χωριού με σκοπό να την κλείσει το χαρέμι του. Τα παλικάρια του χωριού με επικεφαλής τον αγαπημένο της Μανιός, μην μπορώντας να ανεχτούν την αρπαγή και την προσβολή, αντέδρασαν και αποφάσισαν να την πάρουν πίσω. Σοφίστηκαν λοιπόν το τέχνασμα της Καμίλας, κάτι παρόμοιο με το Δούριο Ήπο. Έτσι κατασκεύασαν μια υποτυπώδη Καμίλα και ορισμένοι εξ αυτών κρύφτηκαν κάτω από αυτή, ενώ άλλοι μασχαρεμένοι ακολουθούσαν απ' έξω για να μην προκαλέσουν υποψίες. Οι νέοι του χωριού έστησαν ένα γλέντι και μαζί με την Καμίλα κατευθύνθηκαν στους Τούρκο-Μαχαλάδες, όπου γινόταν γιορτή και γλέντι των Τούρκων με αληθινές καμίλες. Οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι ξεκίνησε τα διαδικασία για την αποπομπή του Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Αλεχάνδρο Μαγιόρκας, τον οποίο κατηγορούν ότι ευθύνεται για τη μεταναστευτική κρίση στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό. Η ανακοίνωση αυτή έγινε την ώρα που σχεδόν 10.000 παράτυποι μετανάστες διασχίζουν καθημερινά τα αμερικανικά σύνορα από το Μεξικό, με το θέμα να κυριαρχεί στην πολιτική επικαιρότητα των ΗΠΑ λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Οι Ρεπουμπλικάνοι χαρακτηρίζουν την κατάσταση ανθρωπιστική καταστροφή και κατηγορούν τον Μαγιόρκας ότι ευθύνεται για αυτήν. Αναβλήθηκε λόγω της χιονοθύλας που αναμένεται να πλήξει τις νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ η προγραμματισμένη για την Κυριακή 7η Ιανουαρίου εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας του Ιστορικού Συλλόγου Ασγαδιτών η Κύπρος. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Πίτερ Λούκας, επικοινώνησε με τα στελέχη και αποφάσισαν να αναβιώσουν τα έθιμα της κοπής της Βασιλόπιτας την Κυριακή 14η Ιανουαρίου 2024 στην κοινοτική αίθουσα του Αγίου Δημητρίου στο Μέρικ του Long Island. Στην εκδήλωση αναμένει να παραστούν εκπρόσωποι της κοινότητας του Αγίου Δημητρίου στο Μέρικ, της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, του Πανκυπρίου Συνδέσμου και άλλων φορέων.
Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο στις 9 προμεσημβρίας ώρα Νέας Υόρκης ή 4 μεταμεσημβρίας ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Atlantic Bank, Condos Foods, Mega Giros και United Brothers Food Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!